Χαρά μας που σας έχουμε εδώ, αν και είστε πάρα πολύ δυσαρεστημένος, αν κρίνουμε από τα tweet σας, με την εξέλιξη αυτή. Ναι, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη για μένα. Είχα μεγαλύτερες προσδοκίες από τον πρόεδρο. Μπορούμε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια γιατί αντιτίθεστε τόσο έντονα και εσείς και ο άλλος υπουργός, εσείς εν προκειμένου, στον διορισμό του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι προσωπικό το θέμα, κύριε Χαλαρέτο. Προφανώς. Τόσο εγώ όσο και ο κύριος Ιωάννου είχαμε ζήσει από πρώτο χέρι την εχθρότητα και την πολεμική την οποία υιοθέτησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος έναντι του ΓΕΣΥ και τις μεθόδους που χρησιμοποίησε για να διασφαλίσει ότι δεν θα υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση ποτέ. Και το να τον βλέπουμε τώρα να έρχεται και να διεκδικεί ο ίδιος να μπει στην πλευρά του ΟΑΗ με τις πλάτες της ΟΕΒ είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικό. Είναι γνωστό ότι η ΟΕΒ ουδέποτε έβαλε πλάτες για αυτήν τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Ήταν η μόνη συντεχνία η οποία εναντιώθηκε λησαλέα στην μεταρρύθμιση μαζί με τον κύριο με τον ΠΙΣ. Αυτή ακριβώς η λησαλέα πολεμική τους προς το ΓΕΣΥ τους έφερε και κοντά για να γίνει ο ΠΙΣ τελικά μέλος της ΟΕΒ και έρχεται η ΟΕΒ να εκμεταλλευτεί το προνόμιο που της δίνει η νομοθεσία να προτείνει πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ να καταχραστεί κατά την άποψη. Δικαίωμα της ότι θέλει κάνει αυτό το προνόμιο και να διορίσει έναν γιατρό. Και σας ρωτώ, αύριο που θα κάνει διαπραγματεύσεις ο ΟΑΗ με τους γιατρούς, εφόσον είναι υποχρεωμένος ο ΟΑΗ, να κάνει με το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών, τον ΠΙΣ. Ναι. Ο κύριος Χαρχακίνου σε ποια πλευρά του τραπεζιού θα κάθεται? Ερωτηματικό εδώ. Ρητορικό βεβαίως, ρητορική ερώτησή σας. Είναι προφανής η σύγκρουση συμφέροντος. Ναι. Προφανής. Μιλήσατε πριν ότι ο κύριος Αγαθαγγέλου μετέρχονταν κάποιες συγκεκριμένες μεθόδους για να πολεμήσει το ΓΕΣΥ. Μπορείτε να αναφερθείτε σε πιο συγκεκριμένα περιστατικά για να καταλάβουμε? Μπροστά μου σε τρεις συναντήσεις ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας διερρύγνει τα ημάτια του ότι δεν θα περάσει ούτε πάνω από τα πτώματα του η μεταρρύθμιση. Τι μεθόδους να σας πω, ότι μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος το έκανε. Αλλά είναι, αντιλαμβάνεστε, είναι δικαίωμα του, είναι και υποχρέωση του κυρίου Αγαθαγγέλου να τα κάνει. Εκπροσωπούσε μια ομάδα συντεταγμένων συμφερόντων και υπηρετούσε τα συμφερόντα τους. Δεν είναι δουλειά του κυρίου Αγαθαγγέλου αν θα κάνει η χώρα για εσύ ή όχι. Ήταν δουλειά του Προέδρου και ο Πρόεδρος είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ο ίδιος ο Πρόεδρος προ ελαχίστων μηνών προέβη σε εντονότατες δηλώσεις λέγοντας ότι δεν προτίθεται να γίνει παιδοκτόνος. Είχε μπει πατροκτόνος εκ παραδρομής, αλλά ναι. Παιδοκτόνος και να βάλει τους εχθρούς του ΓΕΣΥ, αυτούς που το πολέμησαν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και ξαφνικά βλέπουμε αυτή την κολοτούμπα. Τι άλλαξε, είναι... θεωρείτε, τι άλλαξε, θεωρείτε, εσείς που ξέρετε και τις δυναμικές με τις οποίες παίρνονται αποφάσεις, ήσασταν Υπουργός Υγείας. Άλλαξε ότι ο Πρόεδρος δεν επέδειξε το σθένος που έπρεπε να επιδείξει για να αντισταθεί σε αυτές τις μεθοδεύσεις οι οποίες είναι διαρκείς, αδιάκοπες από την ημέρα της έναρξης της όλης προσπάθειας. Υπάρχουν πολιτικές πλάτες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν το ξύλωμα του ΓΕΣΥ και αυτό νομίζουν αυτοί ότι θα τους βοηθήσει. Ποιους φωτογραφίζετε, κύριε Παμπορίδη, ποιους φωτογραφίζετε με αυτό λέγοντας πολιτικές πλάτες? Η ΟΕΒ δεν είναι μια οργάνωση η οποία ενεργεί πολιτικά σε αυτή την προσπάθεια. Το ΚΕΒΕ εσχάτως με τη νέα του ηγεσία και αυτόν έχει προσχωρήσει σε αυτές τις λογικές. Και αυτές οι λογικές προκύπτουν από την πλευρά των εργοδοτών και βιομηχάνων, από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, με έναν πρωτόγνωρο τρόπο
εμμονικό θα έλεγα, ο οποίος καταδεικνύει ένα γυνάτι να στερήσουν του κόσμου το γεσί. Και μάλιστα τώρα έχει αλλάξει η ρητορική. Δεν θέλουν να του στερήσουν το γεσί, θέλουν το σωστό περιεχόμενο. Ναι. Αρχίσαμε να λέμε για το γεσί με το σωστό περιεχόμενο. Άρα πλέον εσείς αυτό που βλέπετε δεν είναι ότι ο στόχος είναι η κατάργηση του Γενικού Συστήματος Υγείας, αλλά η αλλαγή του χαρακτήρα του. Να μας πείτε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Είναι αυτό που όχι, λέγαμε πιστεύω ότι είναι. Μόνο ασφαλιστικό, πολυασφαλιστικό, περί αυτού πρόκειται. Δεν ξέρω, κύριε Μιχαλάρα, δεν με ενδιαφέρουν οι προθέσεις των ειδικών συμφερόντων. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Αυτός ο λαός στερήθηκε για πάρα πολλά χρόνια ένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο απολαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Του το αποδώσαμε ως το δικαιούτο και αυτή τη στιγμή έχει καταξιωθεί στην συνείδηση του τελευταίου Κύπρου πολίτη. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις είχε αναγνωριστεί ως ο πιο αξιόπιστος θεσμός στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσα σε λίγα χρόνια, ελάχιστα χρόνια λειτουργίας του. Τα οργανωμένα συμφέροντα έχασαν. Και δεν το βάζουν κάτω. Είναι απλό το θέμα. Δουλειά τους αυτή είναι και η δουλειά η δική μας είναι να προστατεύσουμε τους απλούς τους πολίτες και να τους διασφαλίσουμε αυτό που δικαιούν. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Μάλιστα, το γεσί είναι ζήτημα της κυβέρνησης, αν αντέχει ή δεν αντέχει, δεν έχει μηχανισμούς δικούς του για να μπορέσει να περιορίσει τους κραδασμούς από όπου και αν προέρχονται. Κύριε Μιχαλάρε, μισό λεπτά για να συνεννοηθούμε ότι συζητούμε για ένα θέμα τελείως διαφορετικό. Ναι. Τι άλλαξε από τον Απρίλιο που ο πρόεδρος διερήγνει τα ημάτια του ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει πετροκτόνος μέχρι σήμερα που το επέτρεψε? Τι άλλαξε? Δεν ξέρω. Θα μας απαντήσουν. Αυτοί που λένε ότι δεν μπορούσαν, λέει, να κάνουν διαφορετικά γιατί τον επρότεινε η ΟΕΦ. Αυτοί που πήγαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, να μας απαντήσουν. Τι άλλαξε? Να μας αιτιολογήσει ο αρμόδιος υπουργός και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γιατί έκριναν ως επιβεβλημένοι την προσθήκη ενός ατόμου, του συγκεκριμένου ατόμου, τον οποίο ο ίδιος ο πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει ως εχθρό του ΓΕΣΥ προ λίγων μηνών, να μπει μέσα στο κοτέτσι. Γιατί να μπει αλεπού στο κοτέτσι? Τι είναι το άρον-άρον να μπει ο Αγαθαγγέλου στο Διοικητικό Σύμβουλο? Κινδυνεύει το ΓΕΣΥ, κύριε Παμπορίδη? Όχι. Και αυτοί που νομίζουν και οραματίζονται ότι μπορούν να το πειράξουν το ΓΕΣΥ θα φάνε τα μούτρα τους, κύριε Μιχαλάρη. Όπως τα έχουν φάει και στο παρελθόν. Ναι. Θα συνεχίσουν να προσπαθούν, θα τρώνε τα μούτρα τους κάθε φορά και θα τους απαντάει ο κόσμος όπως τους πρέπει. Ο κόσμος μπορεί να απαντάει, αλλά εκ της θέσεώς της η κυβέρνηση είναι αυτή που μπορεί να ρυθμίζει πράγματα στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό σας ρωτάω, είναι προσωπική ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι συλλογική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης για να διασφαλιστεί ότι το ΓΕΣΥ δεν θα φύγει από το στόχο του και δεν θα αποδυναμωθεί? Δεν υπάρχουν συλλογικές ευθύνες σε ένα προεδρικό σύστημα. Όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι το ΓΕΣΥ είναι το παιδί του, παρότι έγινε με βοήθεια άλλων υφισταμένων του, έτσι και η ευθύνη του υφιστάμενου του εδώ βαραίνει τον ίδιο, αντανακλά τον ίδιο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ και σας βάζω ένα ερώτημα. Ναι. Και ειλικρινά σας θέτω αυτό το ερώτημα. Ναι. Ο ίδιος με τα λόγια του εχαρακτήρισε αυτούς τους ανθρώπους πολέμιους και εχθρούς που λέει και εσύ και δεν προτίθεται να τους επιτρέψει αυτόν τον διορισμό. Και μέσα σε τρεις μήνες τον υιοθέτησε. Εγώ θεωρώ ότι οφείλει εξηγήσεις. Γιατί ναι μεν είναι στην έξοδο ο πρόεδρος, αλλά λογοδοτεί στον λαό. Και εγώ ως πολίτης δικαιούμαι να του ζητώ να μου λογοδοτήσει στο κάτω κάτω. Σηκωθήκαν διάφοροι σήμερα να μας πούν ποιος είσαι ρε εσύ που να μας ρωτήσεις. Είμαι ένας πολίτης ρε παιδιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να σας δούμε και εξηγήσεις γιατί ρωτούμε. Γιατί κάνετε κάποιες πολιτικές κινήσεις. Προσπάθησαν να σας φημώσουν κύριε Παμπορίδη. Εμέσως πλην σαφώς. Εμένα. Ναι. Γιατί να με φημώσουν? Ρωτώ. Όχι καθόλου. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι επιχειρούν να με φημώσουν. Ναι.
δυσαρέσκεια τους μου τη δείχνουν με διάφορους τρόπους, αλλά ο λίγο με ενδιαφέρει, δεν έχω και μαλλιά να χάσω. Επικοινώνησε μαζί σας μετά από αυτά τα tweets που κάνατε και τις δηλώσεις κάποιος να εκφράσει μια δυσαρέσκεια από πολίτη σε πολίτη, ας πούμε, ή από αξιωματούχο σε πολίτη? Πάρα πολύ. Για να μου εκφράσουν την απαρέσκεια τους για τα τεκτενόμενα και την ανησυχία τους. Α, και οργανωμένοι ασθενείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις και με ΣΕΚ μίλησα και με ΠΕΟ μίλησα. Άνθρωποι με τους οποίους είχαμε κοινούς αγώνες για να καταφέρουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση έχουν μείνει άναυδοι από την εξέλιξη αυτή. Έχουν μείνει άναυδοι γιατί αυτές τις διαβεβαιώσεις που έδωσε δημόσια ο πρόεδρος τους έδωσε και κατηδία. Και δεν μπορεί κανένας να ερμηνεύσει αυτή την κολοτούμπα. Και δεν του πάει του Αναστασιάδη αυτή η κολοτούμπα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι. Άρα λέτε ότι επηρεάστηκε από κάποιον άλλον, αυτό λέτε? Σαφώς, προφανώς. Από τον υπουργό, ας πούμε? Δεν νομίζω ο Χατζη Παντέλα να έχει δυνατότητα να επηρεάσει τον Αναστασιάδη. Εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, κύριε Μιχαλάκη. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, αντιληπτό. Μάλιστα, κύριε Παμπορίδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να σας ρωτήσουμε και για τις προεδρικές εκλογές. Γιατί το όνομά σας έπαιξε, είστε ένας άνθρωπος ενεργός, ένας πολίτης ο οποίος εκφράζεται και δεν σιωπά. Το όνομά σας είχε παίξει μέσα στην ονοματολογία για πρόταση για τις προεδρικές εκλογές, τελικά δεν κατέληξε. Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή μέχρι την κάλπη? Μιλούμε για έναν κατακαιρματισμό της κοινωνίας, για απίστευτες πρακτικές που αγγίζουν τα όρια τρομοκρατίας σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουν μολωθεί τα πράγματα και είναι πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η κατάσταση. Δεν έπρεπε να φτάσει σε έτσι σημείο η κοινωνία. Το μόνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο να πάει καλύτερα είναι να υπάρχει ομοψυχία μεταξύ του κοινωνικού συνόλου και όχι αυτή η προσπάθεια που καταβάλουν ένθεν και ένθεν οι διάφοροι να πολλώσουν τον κόσμο και να τους καταστήσουν και πάλι όμοιρους των στενών κομματικών δομών. Βλέπω μεταλήψιμο να υπάρχουν ετερόκλητες συμμαχίες, βλέπω μεταλήψιμο να υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις. Νομίζω δεν ευχαριστεί κανέναν η συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία. Ναι. Θεωρείτε ότι τα κόμματα ή τέλος πάντων κάποιοι δυναμητίζουν επίτηδες στο σκηνικό για να μπορέσουν να πολλώσουν τον κόσμο? Είναι μια μεθοδευμένη πρακτική αυτή? Βέβαια. Αυτό είναι η παλιά πρακτική. Το λεγόμενο να αποελωμόνια. Δηλαδή πάμε στο γήπεδο να πολλώσουμε τον κόσμο και για απειρήμηχθεί του. Ναι. Είναι, ξέρετε, το κάθε κόμμα έχει τα κομματόσκυλα τα οποία μαντρώνουν τους ψηφοφόρους, τα οποία βγάζουν στην παγανιά σε κάθε προεκλογική. Τους βλέπουμε. Μάλιστα. Τους χρήσιμους ηλίθιους. Πάντως ο κόσμος το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, σαν να απομακρύνεται λίγο από τις κομματικές επιλογές. Σαν να ψάχνει άλλες διεξόδους. Εσείς το βλέπετε υγιώς δημοκρατικό αυτό το πράγμα ή κάτι άλλο? Πώς το κρίνετε? Δεν το βλέπω να μην είναι υγιές. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι ακόμα και εκεί που επιχειρείται, τελικά τα κόμματα χώνονται. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε... έχουμε αυτές τις επίφαση της δοσοληψίας και της διαπλοκής βρίσκεται παντού. Βλέπουμε, ας πούμε, ετερόκλητες συμμαχίες, όπως σας είπα, που το μόνο που τους συνδέει είναι η δίψα τους για τις καρέκλες. Αυτά είναι τα ευστράπελα. Έχετε αποφασίσει ποιον θα στηρίξετε? Όχι. Έχω αποφασίσει ποιους δεν θα στηρίξω. Θέλετε να μας τους πείτε ή θα τους κρατήσετε στο απόρριτο? Δεν μπορώ να βρω ακόμα κάποιον στον οποίο εγώ θα μπορούσα να αναποθέσω οποιαδήποτε ελπίδα στην παρούσα φάση. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος και είμαι σε απόγνωση. Θέλετε να τους μοιραστείτε μαζί μας ή θα τους κρατήσετε για τον εαυτό σας μέχρι την κάλπη? Ποιους όταν έρθει η ώρα δεν έχω πρόβλημα να τις μοιραστώ με... Όχι, ποιους δεν θα στηρίξετε?
Προφανώς δεν θα στηρίξω κάποιον, γιατί δεν έχω στηρίξει και κανένα. Ναι. Αλλά δεν έχουμε να ακούσει και τίποτα μέχρι στιγμής και έπειτα. Ναι. Ακούμε μόνο ψιθύρους χωρίς να έχουμε θέσεις. Βρισκόμαστε στη σφαίρα του παραλόγου τελείως στην Κύπρο. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Μάλιστα. Τι να πω, να ευχηθούμε να μην επιβεβαιωθείτε και να πάμε ομαλά μέχρι την κάλπη, αλλά κυρίως ο επόμενος πρόεδρος, όποιος κι αν είναι, να έχει να αντιμετωπίσει μια ενωμένη Κύπρο και όχι ένα απολωμένο κοινωνικό σύνολο. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Θα ήταν σημαντικό να γίνει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Παμπορή. Ευχαριστούμε που τα λέτε και έξω από τα δόντια. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον πρώην Υπουργό Υγείας.